Καλημερίζω την κυρία Σοφία Τσιντελιέρου. Καλημέρα σας. Πώς είστε, κυρία Τσιντελιέρου? Καλημέρα, κυρία Δουλειεράκη. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Έχουμε να τα πούμε από τον προηγούμενο μήνα. Νομίζω ότι ήταν 17 του Μάη. Γυρίζω Βέβαια. Και το ημερολόγιο μου και πάω προς τα πίσω. Ναι, 17 του Μάη, για να μην κάνω λάθος. Που λέγατε ότι παρουσιάζονται προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή σας. Ότι η πίεση του νερού δεν ήταν ικανή να γεμίσει τα ντεπόζιτα. Ότι ζητούσατε μια παραπάνω βοήθεια, ενεργοποιήθηκε η ΔΕΙΑΗ, ενεργοποιήθηκε ο πρόεδρός της, ενημερώθηκε, σας είπε εν πάση περιπτώσει ότι θα έρθουν αυθημερών, θα φροντίσουν να αποκατασταθεί και φτάνοντας ένα μήνα μετά, παρά μία ημέρα, 16 Ιουνίου, έρχεστε και πάλι και μιλάτε για προβλήματα και μάλιστα σήμερα πάτε και στη ΔΕΙΑΗ, είσαστε έτοιμοι να μπείτε στο αυτοκίνητο να φύγετε? Βέβαια, ήρθε το νερό τότε, νομίζω ότι το πρόβλημα έχει λυθεί, έτσι. Δυστυχώς μέρες μετά απλά επαναλαμβάνεται. Και όχι εκ περιτροπής όπως λέγανε ένα ημέρα, όπως λέγαμε στο ραδιόφωνο, αλλά να 3-4 ημέρες. Είπαμε ωστόσο να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά και να μην πούμε τίποτα. Ωστόσο μιλήσαμε, πήγαμε προσωπικά στη ΔΕΙΑΗ, βρήκαμε τον Γενικό Διευθυντή, βρήκαμε την Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας, δείξαμε ακριβώς την τοποθεσία, μας είπαν ότι το δουν άμεσα. Γιατί δεν γίνεται στις οικογένειες να μην έχουμε νερό? Μέρες μετά πάλι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο αναφοράς. Όπου την προηγούμενη Πέμπτη είναι η τελευταία φορά που είδαμε νερό στη γειτονιά μας. Έκτοτε ήρθε Τρίτη μεσημέρι. Στο ενδιάμεσο ωστόσο μας έστειλαν, όχι βέβαια σε όλους, να τονιστεί αυτό, ένα κυβικό νέα οικογένεια, ώστε μέχρι να διορθωθεί λέει ζημιά στο Θραψανό. Ναι. Η ουσία λοιπόν, για να μην σας κουράζω, είναι ότι δεν υπήρχε πίεση στο δίκτυο. Είχε δοθεί το νερό την προηγούμενη. Το βράδυ όμως στη γειτονιά το είδαμε μετά τις 10 το πρωί. Σε εμάς προσωπικά που είμαστε λίγο πιο ψηλά, έφτασε 3 ώρα το μεσημέρι. Όπου την πήρα τηλέφωνο τη διευθύντρια και τη θερμοπαρακάλεσε και τη είπα: μην το κλείσετε μέχρι να γεμίσουμε. Και μου είπε: ναι, κυρία μου, μέχρι τις 8 θα έχετε σίγουρα νερό. 6 ώρα το απόγευμα το νερό κόπηκε. Μάλιστα. Εμείς μοντεράκια έχουμε. Και πάλι δεν έχει το νερό μέχρι την πόρτα μας. Πείτε μου, εσείς τι θα κάνετε χωρίς νερό στα σπίτια σας, ένα αγαθό που χρυσοπληρώνουμε και δεν το έχουμε? Η λύση δεν είναι να έχει ο καθένας από εμάς μοτεράκι μέσα στο σπίτι του για να πηγαίνει το νερό. Το νερό πρέπει να έχει να είναι τέτοια η τροφοδοσία, έτσι ώστε να φτάνει στα τεπόζιτα. Και αυτά νομίζω ότι πρέπει από την αρχή, τουλάχιστον με μεγάλη προνοητικότητα, από την εκάστοτε επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης σε κάθε δήμο, ότι αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ότι οι ανάγκες είναι πάντα διαφορετικές, έτσι όπως αυξανόμαστε, πληθυνόμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα τι είναι αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω. Αλήθεια, δεν το ξέρω. Χρόνια συμβαίνει πρόβλημα στη φορτές, ούτως ή άλλως η δορδότης, ούτως ή άλλως. Απλά τώρα έχει ενταθεί. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί συμβαίνει τόσο πολύ. Δηλαδή στον Άγιο Ιωάννη, στην Γνωσού, δεν είναι πιο πολύ από εμάς? Δεν ήθελα και να ξέρω. Μισό λεπτό, κυρία Τσεντελιέρου. Γιατί δεν έχουμε προβλήματα εκεί? Είναι μόνο η δική σας η περιοχή, συγκεκριμένα δύο γειτονιές που εξαιτίας... Όχι, έμαθα πρόσφατα από μια κυρία που πήγε στο Διοικητικό Συμβούλιο πλήρου να βρει η ίδια μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βουρεξάκη, γιατί και οι κάτω φορτές, εγώ δεν το ήξερα ωστόσο, δεν είχα ενημερωθεί, ότι και οι κάτω φορτές το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Και να βρεθεί μια λύση, να δούνε ποιον αγωγό να συνδέσουμε ώστε να έχουμε την παροχή που πρέπει. Χάθηκε. Βέβαια, εννοείται πως δεν βρέθηκε ποτέ ο κ. Βουρεξάκης. Δεν τον βγήκε ούτε ο Δήμαρχος, ούτε και η κυρία που τον έψαχνε να δούνε τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Θα πάμε από εκεί πάλι να πούμε μια κουβέντα πολιτισμένα. Αλλά δεν ξέρω πότε θα. Δεν έχω χάσει πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Όταν έχεις νερό κάθε τρεις μέρες στο τεπόζιτό σου, όταν δεν μπορείς να κάνεις σωστά τη λάτρα του σπιτιού σου, όταν γι' αυτό το αγαθό, όπως λες, υπάρχουν προβλήματα, όπως λέτε, υπάρχουν προβλήματα, συγγνώμη. Δεν συζητάμε ότι έχουμε ηλικιωμένους και μικρά παιδιά, έτσι, που δεν μπορούν να έρθουν, γιατί αν μπορούσαν να έρθουν, ακούτσαν κι αυτοί. Αλλά θέλω να σας πω. Πρέπει δηλαδή να δείχνουμε σπίτια και να λέμε είναι ηλικιωμένος, έχω μωρό, έχω αυτό, έχω το ένα, έχω το άλλο για να έχω νερό? Όχι, οποιοδήποτε από εμάς δικαιούται να έχει το νερό του, στον τεπόζιτό του, στη βρύση του, τελεία. Έχει δεν έχει μικρά παιδιά, υπάρχουν δεν υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, είναι αγαθό. Το πληρώνουμε αυτό το νερό, θέλουμε να το έχουμε στις βρύσες μας. Αυτό το οποίο σήμερα λοιπόν θα επιδιώξετε είναι να δείτε τι στην ευχή επιτέλους θα γίνει, μπας και καταφέρετε και βρείτε, είπατε, τον διευθυντή, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ. Προσέξτε, εκεί θα είμαστε κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Κάθε εβδομάδα θα είμαστε εκεί. Μία μελέτη, κάτι να βρουν, να συνδεθούμε κάπου αλλού.
Να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Μην βγαίνουμε έξω στον δρόμο και να λέμε ήρθε το νερό, ήρθε το νερό. Όχι, κλείσε βρύση, άνοιξε βρύση, κλείσε μοντεράκι, άνοιξε μοντεράκι. Μα δεν είναι αυτό λύση το 2023. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι να σας πω, έχω χάσει πραγματικά, έχουμε χάσει εδώ πέρα όλη η γειτονιά, βγαίνει. Δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό πραγματικά. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Πάτε εσείς στην ΔΕΗ και εντάξει, θα είμαστε σε επικοινωνία.